Είχαμε ένα δύσκολο παιχνίδι να, αντιμετωπίσω μια ομάδα η οποία δείξε πάρα πολύ καλά στοιχεία μέχρι αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι κυριαρχήσαμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Κερδίσαμε δίκαια το παιχνίδι, σκοράραμε 4 γκολ. Σημαντικό είναι ότι δεχτήκαμε γκολ. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές για την αγωνιστική πειθαρχία που είχαμε μέσα στο παιχνίδι. Ακολούθησαν το πλάνο και όλα ήταν μια χαρά και δικαίως κερδίσαμε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που μας έσπρωξε. Το θέλουμε κοντά μας. Η θετικότητά του μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε. Έχουμε πολλά να δώσουμε σαν ομάδα. Πιστεύω στους ποδοσφαιριστές και πρέπει με το ίδιο ζήλο και με την ίδια αγωνιστική πειθαρχία να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ. Coach, πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια. Εκπληκτική εμφάνιση, τεράστια νίκη για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Είδαμε μια εξαιρετική Σαλαμίνα το πρώτο ημίχρονο. Διέλυσε κυριολεκτικά τον αντίπαλο. Στο δεύτερο ημίχρονο, ίσως και οι ποδοσφαιριστές να είχαν στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι σε 72 ώρες έχουν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και έριξαν λίγο το ρυθμό και πισωχώρησαν. Έχεις δίκιο. Ήταν πολύ καλή εμφάνιση το πρώτο ημίχρονο. Εντάξει, στο δεύτερο ημίχρονο ο αντίπαλος χάνει, ουσιαστικά δεν έχει κάτι να χάσει. Ρίσκαρε, έβγαλε πολλούς παίχτες μπροστά. Μην ξεχνάτε ότι ερχόμασταν και από ένα δύσκολο παιχνίδι το προηγούμενο Σάββατο. Έδωσαν πολλές δυνάμεις οι παίχτες. Προσπαθήσαμε να φρεσκάρουμε την ομάδα. Ήταν φυσιολογική εξέλιξη. Βρήκαμε αρκετούς χώρους στην αντεπίθεση που αν ήμασταν και πιο συγκεντρωμένοι στην τελική μπάσα, ίσως να δημιουργούσαμε και ακόμα και άλλες ευκαιρίες. Όμως είναι φυσιολογικό βάσει της εξέλιξης του παιχνιδιού να επισοχωρήσουμε για να κρατήσουμε το σκορ. Δεν κάνω λάθος, είχαμε δύο αναγκαστικές αλλαγές του Τάτκοβιτς και του Μπεχαράνο που έμεινε στο έδαφος προς το τέλος της αναμέτρησης. Έχουμε κάποια ένδειξη εν ώψη του ερχόμενου παιχνιδιού? Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Θα τους αξιολογήσουμε αύριο και θα δούμε πώς θα προχωρήσουν. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στο Εθνικό.